ladies and gentlemen, we are back. Μη μου πεις updated και πάλι κοντά σας. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Και άλλο ένα μη μου πεις updated πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό είναι στον αέρα και για σήμερα. Με πάρα πολύ λάμψη, με πάρα πολύ ομορφιά, με πάρα πολύ ωραία θέματα. Σήμερα θα έχω έναν από τους 13 συνεργάτες μου στο πλάι μου. Και βεβαίως, γιατί έχω πάρα πολύ ωραίο θέμα εξωτερικό για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό, γιατί σήμερα θα πάω σε πάρα πολύ ομορφιά. Πριν όμως ξεκινήσω, να πω ότι υπάρχει ο πιο εύκολος, ανώδυνος και ο πιο, αν το θέλεις, γρήγορος τρόπος να διώξεις το μικρό χνουδάκι ή τις ανεπιθύμητες τρίχες στην περιοχή κάτω από τα φρύδια, στα αυτάκια σου, αλλά και στη μητούλα σου, με το νέο Flawless, αυτό εδώ ακριβώς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το www.3market.shop για τη μοναδική αυτή προσφορά που κάνει και σήμερα για αυτήν εδώ την εκπομπή, για 4 από εσάς που θα... Κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram, αλλά και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Για 4 από εσάς θα γίνει δικό σας αυτό εδώ ακριβώς, το μαγικό μηχανηματάκι με μπαταρία. Το ανοίγεις και με πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό. Είναι και πιο μικρό και από ένα στυλό. Είναι εύκολο να το έχεις στην τσάντα σου, στο πορτοφόλι σου, στο τσαντάκι σου, ακόμα όμως και στο μπουφάν σου. Το ακούς και πάρα πολύ απλά, τσακ, φεύγουν οι ανεπιθύμητες τρίχες κάτω από το φρύδι, στα αυτάκια σου, αλλά και στη μητούλα σου. Και γενικότερα νομίζω ότι βολεύει και τους άντρες και τις γυναίκες. 4 από εσάς εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου, που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real, αλλά βεβαίως και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, θα το έχετε εντελώς δωρεάν. Και όσοι δεν είστε ένας από τους νικητές, www.3market.shop για να βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιώργος Γκόλιας εδώ κοντά μου, ένας από τους 4 συνεργάτες που σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα μουσικά. Και βεβαίως να πω ότι αμέσως μετά το break θα συναντήσουμε τον μοναδικό πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Γιώργο Τσακώνη, όπου θα μας μιλήσει για αναγεννητική ιατρική, ανέμακτες θεραπείες, γρήγορες, αποτελεσματικές, που μόλις σε 5-10, το πολύ και 20 λεπτά η πιο μεγάλη θεραπεία, φεύγεις πραγματικά ανανεωμένος, αναζωογονημένος και πιο λαμπερός από ποτέ ή λαμπερή, χωρίς Γιώργο νηστέρι, χωρίς τίποτα, και ανέμακτες εντελώς θεραπείες της αναγεννητικής ιατρικής. Μπράβο. Μείνετε κοντά μας γιατί θα μάθετε πράγματα από τον πλέον ειδικό της αναγεννητικής ιατρικής τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια στην Ελλάδα που έχουμε, που πραγματικά δεν το έχετε ξανακούσει. Ναι, ούτε και εγώ το είχα ξανακούσει. Καλή χρονιά, γιατί περισσότεροι φοβούνται. Καλή χρονιά, το είπαμε και την προηγούμενη χρονιά, αλλά καλή χρονιά και πάλι. Για 40 μέρες θέλω να λέμε καλή χρονιά τουλάχιστον. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον να ξεκινάει και μια καλή χρονιά, παιδί μου, με ανανέωση προσώπου και όχι μόνο. Εμένα πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη του χρόνου. Εσένα, okay. Φαντάζομαι εμένα ακόμα καλύτερα και εις διπλού. Στράφτω, αστράφτω. Βεβαίως, γι' αυτό. Λάμπω. Λάμπεις, μπάμπι μου, λάμπεις. Και βέβαια αυτό το μπλουζάκι σου λάμπει έτσι, αλλά λάμπει και από την ανάποδη. Αν το κάνω προς τα πάνω, ναι, άστο το. Φαίνονται τα γράμματα, ναι, όχι, ναι, ναι. Μας αρέσει. Την επόμενη εβδομάδα όμως να το βάλεις προς τα πάνω, για να είναι μια άλλη μπλούζα. Είναι αυτό που λέμε με ένα μπάρο δύο τριγώνια, καταλαβαίνεις, Γιάννη μου. Είναι διαμαντένια η εκπομπή, γι' αυτό είπα. Εννοείται. Είναι μια εκπομπή των διαμαντιών. Ακριβώς. Αρχής γενομένης από και τον. Ταιριάζει και με το ομιλώντα θέμα μας σήμερα. Τι έχεις ετοιμάσει για λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, έχω κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις πολλά πράγματα γι' αυτό. Και μ' αρέσει και να πολύ μαθαίνω. Πολύ πιθανό και οι τελεθεατές μας, ούτε κι εγώ ήξερα, δηλαδή μην το παίζω. Είναι το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, το μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Πραγματικά ξέρω στην ότι αρχή... υπάρχει και υφίσταται, απλά δεν ξέρω αναλυτικά πράγματα. Είχα και εγώ απορία, λέω τώρα τι θα βρω, τι θα πω, θα παίζει έτσι καλά σαν θεματολογία κλπ. Τελικά διαβάζοντας βλέπω ότι είναι ίσως και πιο σημαντικό από τη Eurovision. Γιατί είναι ο προπομπός της Eurovision, το ήξερες αυτό? Όχι. Στην ουσία η Eurovision πάτησε στο concept, στην ιδέα και στο όλο το pattern, το μοτίβο το οποίο είχε το Σαν Ρέμο, το φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Τι λες? Έπαθα και εγώ είχα, λέω αποκλείεται παιδιά, και διαβάζοντας πραγματικά και έχει κοπιάρει όχι μόνο το στυλ, το φορμά, το μοτίβο κλπ, ακόμα και τον τρόπο διαγωνισμού. Το Σαν Ρέμο γίνεται σε 5 βραδιές. Εξελίσσεται σε μία εβδομάδα, δηλαδή σε 5 βραδιές. Θυμάσαι και εσύ ότι η Eurovision παλιά ήταν μία μέρα, έγινε 2 και τώρα είναι σχεδόν μία εβδομάδα. Σαφώς. Δηλαδή είναι 2 ημιτελικοί, ο τελικός κλπ. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι νωρίς για να μιλήσουμε για την Eurovision, μέσα στο Φλεβάρι, 5 με 9 Φλεβάρι, θα γίνουν οι. Όχι, ναι, βεβαίως. Ναι, θα γίνει ο διαγωνισμός του Σαν Ρέμο, ο οποίος στην ουσία θα καταλήξει για την ιταλική συμμετοχή.
για τη Eurovision. Συνήθως έτσι γίνεται. Uh-huh. Όπως και εμείς στο παρελθόν κάναμε κάποιους διαγωνισμούς, ας πούμε το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης είναι γνωστό. Και αυτό έχει πατήσει πάνω στο διαγωνισμό του σαν ρέμα. Γενικότερα νομίζω, αφού μου το λες έτσι, ότι πάρα πολλοί σε φεστιβάλ έχουν επηρεαστεί από ακριβώς, το σαν ρέμα. Δηλαδή το σαν ρέμα είναι το πιο αρχαίο και το πιο παλιό. Ξεκίνησε το 1951. Το 1951 ξεκίνησε μετά τη μεταπολεμική, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι βορειοδυτικά της Ιταλίας, σαν ρέμο. Είναι στην περιοχή της Λιγκούρια. Όχι Λιγκούρια, Λιγκούρια. Ναι. Και είναι μεσογειακή περιοχή, μεσογειακή θάλασσα στην ουσία. Και ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια για να τονώσουν την τοπική οικονομία. Επειδή υπήρχαν πολλά προβλήματα με την Χαλκ εντελώς, ναι. Επειδή υπήρχαν πολλά προβλήματα με την Ιταλική οικονομία, είπανε ότι ένας διαγωνισμός τραγουδιού θα μπορούσε να τονώσει την τοπική οικονομία. Πολύ καλή ιδέα, γιατί μέχρι και σήμερα, ας πούμε, είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός. Ξεκίνησε από μια ιδέα του διευθυντή του καζίνου, του Σαν Ρέμο, ο οποίος ήταν κολλητός, ήταν φίλος με τον επικεφαλής της ορχήστρας, της ορχήστρας της ΡΑΗ, που η ΡΑΗ είναι η Ιταλική ραδιοτηλεοπτικό σταθμός, όπου είχε και το ραδιόφωνο. Και ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της ορχήστρας, μαζί με τον διευθυντή του καζίνου, και κάνει τον πρώτο διαγωνισμό. Ο πρώτος διαγωνισμός ήταν λίγο αστείο, γιατί είχε 20 τραγούδια και 3 συμμετέχοντες. Οι τρεις συμμετέχοντες. Δηλαδή λέγανε από 5 από τα 6 λέγανε τραγούδια. Όλα τα τραγούδια συνδυασμού. Για να εξηγήσουμε κάτι, δεν ήταν διαγωνισμός τραγούδια, ήταν διαγωνισμός σύνθεσης. Γι' αυτό υπήρχαν και τόσα κομμάτια, για να δούμε το αποτέλεσμα. Μέχρι κάποιες χρονιές τα ίδια τραγούδια τα τραγουδούσε ένας Ιταλός και ένας διεθνούς φήμης. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα, εκτός του σπουδών. Σαν να πήγαινε, ας πούμε, εγώ που είμαι διεθνούς φήμης με το Ρέμο, ας πούμε, που είναι. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Ρέμος να λέει το τραγούδι. Το ένα το χελιδόνι. Το τραγούδι, μάλιστα, στα Ιταλικά, και ο ξένος, δεν ξέρω αν το έλεγε και εκείνο στα Ιταλικά ή αν το είχαν και σε version αγγλικό στην ουσία. Νομίζω στα Ιταλικά το έλεγε επίσης. Και ένας διεθνούς φήμης. Και γιατί δεν ήταν βασισμένο στο να διαγωνιστεί, να βγει ο καλύτερος τραγουδιστής. Τη καλύτερη σύνθεση, το καλύτερο τραγούδι. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, και αλλάζανε και ορχήστρες. Δηλαδή, το έλεγε εσύ με τη δική σου ορχήστρα, το έλεγε ένας άλλος, ένας. Για να δούμε, μάλλον, ποιος το έχει ενορχιστρώσει και ποιος είναι πιο ωραίο αποτελεσματικά. Πώς ακούγεται, πόση διαφορετική δουλειά έχει αποτέλεσμα ακριβώς ακουστικά κλπ. Στην πορεία άλλαξε, βέβαια. Μία πολύ μεγάλη καινοτομία, την οποία όλα αυτά τα έχει κλέψει, το κομμάτι της Eurovision τα έχει κλέψει, τα έχει δανειστεί εντός εισαγωγικών, δηλαδή με το televoting, με τις επιτροπές κλπ. Ξεκίνησαν από εκεί. Θέλω να πω ότι μέχρι και το 80, μέχρι και τη δεκαετία του 80, είχαν δύο, όχι, και μπαίνουμε και στο 2000 στην ουσία, όπου σταματάει το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος κανονισμός. Υπήρχαν δύο μεγάλες κατηγορίες. Ήταν τα big acts, δηλαδή οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι Ιταλοί μεγάλοι καλλιτέχνες, και ήταν και οι newcomers, δηλαδή οι καινούργοι, οι φρέσκοι. Αυτοί οι οποίοι. Σωστά. Τα νέα παιδιά τα οποία ήθελαν να προβάλλουν. Οπότε είχε τεράστια διάρκεια ο διαγωνισμός και θεωρούσαν ότι κλέβει το newcomers, κλέβει από τα big acts χρόνο, χώρο κλπ. Οπότε στην πορεία το αλλάξανε και έτσι γίνεται στην ουσία σήμερα ο διαγωνισμός και θα εξηγήσουμε λίγα πράγματα περισσότερα. Ο διαγωνισμός των newcomers γίνεται το Δεκέμβριο. Καταλήγουν στους δύο καλύτερους, οι οποίοι παίρνουν δύο θέσεις αυτόματα για τα big acts, τα οποία γίνονται δύο μήνες μετά. Αυτό γίνεται κάθε Δεκέμβριο από τότε, έτσι δεν είναι? Είναι τελευταίο. Αυτό είναι από το 2004, νομίζω, και μετά. Γίνεται το Δεκέμβριο για τους καινούριους. Από 17 έως 21 Δεκεμβρίου έγινε το 2018. Βγήκανε οι δύο καλύτεροι, οι οποίοι έχουν πάει τώρα για τον Φλεβάρι του 2019, όπου θα εμφανιστούν μαζί με τους υπολείπους, με τους υπόλοιπους 22. Τώρα έχω επιλέξει. Έχουμε αυτό, πήγα να πω. Έχουμε ένα βίντεο. Έχουμε ένα ωραίο. Για να καταλάβεις ότι υπήρχαν μεγάλοι καλλιτέχνες που έκαναν καριέρα, θέλω να πάμε να ακούσουμε το πρώτο βίντεο που είναι τα πιο γνωστά εμβληματικά κομμάτια που βγήκανε από το Σαν Ρέμο. Δεν υπάρχει ένα, είμαι σίγουρος, Αλέξανδρε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα που να μην αναγνωρίσεις. Πολλά δε από αυτά, επειδή τα έχουμε συνδυάσει με απόκριες, με τέτοιο, θα τα ξέρω σαν κομμάτια, απλά δεν ξέρω ότι βγήκαν από εκεί. Ακριβώς, δηλαδή είναι απίστευτα. Πάμε. Δώστε μου λίγο να ακούω. Το πρώτο.
Πάμε να δούμε και να ακούσουμε το πρώτο. Είναι τα καλύτερα τα οποία έχουν βγει από το Σαν Ρέμο. Αυτό είναι το 1958. Είναι βέβαια. Mi dipingevo le mani. Δεν μπορεί να μου σου θυμίζει κάτι. E la faccia di blu. Α, ναι, είναι το. Έλα. Αυτό είναι το 58. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν τα ξέρω τα λόγια, αλλά ξέρω το ηχόχρωμα. Αυτό είναι σημαντικό. Έλα, πήγαινε τώρα στο ρεφρέν. Αυτό είναι το πιο πολύ τραγουδισμένο κομμάτι και στο θεσμό και στο Eurovision. Είναι το 1958. Παρακαλώ. Και δεν έχουμε και τον άλλον τώρα. Όποιον θέλουμε. Λέω. Λοιπόν, αυτό βγήκε πρώτο το 1958. Τι λες, ρε. Τον El Blue Dipinto di Blue. Αυτό. Αντριάνο Ελεντάνο, ένας από τους πιο εμπορικούς Ιταλούς τραγουδιστές, έτσι. Και αυτό εμπορικό. Νομίζω ήταν και το cover σε μια ταινία ελληνική, στο Safe Sex, νομίζω. Ναι. Το 1961, το οποίο βγήκε δεύτερο. Εδώ δεν είναι τα νικητήρια μόνο, για να δείτε ότι έχουμε κομμάτια που γίνανε γνωστά από το διαγωνισμό. Το Quando. Ναι. Tony Ray το 1962. Αυτό πήρε την τρίτη θέση. Ναι. Αυτό πήρε την τρίτη ωραίο. Θέση. Ωραία που ακούγεται. Μ' αρέσει. Λίγο πιο σιγά όμως η τέτοια, γιατί θα ακουθούμε, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Όχι, εντάξει, ωραία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, γνωστό κι αυτό, ε! Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ γνωστό. Εντάξει, το Quando, ναι, εννοείται. Για να δούμε και το επόμενο, Γιάννη. Αν μπορώ να το δω. Να το. Α! Ναι. Γνωστό! Εντάξει, ποιο είναι αυτό, θύμισέ μου. Έχουμε. Ναι. Να, ορίστε, έχω βάλει και τους τίτλους και τα πάντα. Α, ωραίο και αυτό. Μάλιστα. Είδες. Μπρε, εσύ να μου λες όμως ποιο είναι, δεν έχει να κάνει ναι. αυτό. Α, πολύ ωραίο κομμάτι. Και γνωστό. Αυτό εντάξει, πια... Α, εντάξει, καλά. Έλα, δεν μπορεί να με... Μα και τον τίτλο. Νεσούνο μη πού κουίντε... Μα ναι. Αυτό γίνει και στα ελληνικά. Κατερίνα Κασέλη το 1966. Και αυτό το έχει κάνει ο Δάκης. Εσύ ξέρεις όλα τα ελληνικά. Αυτό είναι το Cuore Matto. Το Cuore Matto λίγο πιο χαμηλά βάλτο, γιατί έχουμε ξεκουπατήρεση. Λίγο πιο χαμηλά. Το Cuore Matto που βγήκε πέμπτη θέση. Αυτό εδώ πέρα βγήκε πέμπτη θέση. Και λαμπέρα! Εγώ μπορώ να τα λέω στα ελληνικά. Λίγο σαν να μου το 1967. Πήρε την πέμπτη θέση το συγκεκριμένο. Τι λες? Μέχρι τώρα να ξέρω τα ξέρω όλα τα κομμάτια, ε! Μα... Γιατί να με πάνε πρόεδρο στο Σαν Ρέμο? Σου Ντινόη από τον Πούπο το 1980. Εδώ έχουμε περάσει δεκαετία 80 τώρα. Αυτά έχουν μια χρονολογική σειρά. Τα έχω βάλει με μια χρονολογική σειρά. Από το 51, 58 το πρώτο. Είναι... Με ρωτάνε για αυτό το... Πώς τον λέμε... Αυτός λέγεται Πούπο, Σου Ντινόη, και βγήκε τρίτη θέση. Βγήκε τρίτη θέση. Μάλιστα. Πούπο. Πούπο το 1980 και πήρε την τρίτη θέση. Πάρα πολύ. Κάποιον μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Ποιο είναι? Γιώργο, όλα τα ξέρω. Τι από τον Πούπο, δεν ήμουν σίγουρο. Λοιπόν. Έλα, δεν μπορεί να με Στα ελληνικά αυτό πώς έχει και φόβερη. Τα ελληνικά είναι δικιά σου, παιδιά. Εγώ δεν τα ξέρω. Αυτό είχε βγει το 1981, πήρε πέμπτη θέση. Θέλω να σου πω ότι τα νικητήρια, ενώ κάνανε κάποια επιτυχία, τα δεύτερα, τρίτα, πέμπτα κλπ. Έχουν γίνει διεθνούς. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το Σαραπερκέ τι άμμο.
Λοιπόν, αυτό... Τι να κάνουμε. Δεν πάει να φελίτσιτα. Αυτό λοιπόν, αυτό ποιο είναι. Το Φελιτσιτά. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό το ξέρεις από ποιον. Αυτό το ξέρω και στα ελληνικά. Από ποιον, 1982, έλα πολύ ωραία. Ο Πασκάλης. Ποιος Πασκάλης, μωρέ, Ιταλή. Ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα. Α, ο Αλμπάνο. Αλμπάνο και η Ρωμίνα. Ναι, παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα δεν το είχε πει και ο Πασκάλης. Ναι, εντάξει. Είπαμε, εδώ το ασχολούμαστε με Σαν Ρέμο με το ιταλικό, δεν. Φελιτσιτά. Φελίτσιτα! Υπήρχε ακόμα να μου ξέρει μέχρι στιγμή. Όχι. Και δεν ήξερα ότι όλα αυτά είναι από το Σαν Ρέμο. Όλα. Καλά, ούτε και εγώ τα ήξερα. Φελίτσιτα. Όλα. Τα έψαξα. Είναι απίστευτο. Καλά, ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ έχουν κάνει με πολλά τραγούδια και έχουν πολλές συμμετοχές στο Σαν Ρέμο. Και όμορφη. Πολύ. Εδώ καλά, είναι και άλλη δεκαετία. Αυτό μου θυμίζει τον Πασκάλι. Αυτό είναι ο Τότο Κουτούνιο το 1983. Βγήκε επίσης πέμπτη θέση και λέγεται Λιταλιάνο. Λιταλιάνο. Λιταλιάνο, ναι. Ο Ιταλός δηλαδή. Και αυτό δεν το ξέρεις το κομμάτι. Είμαι πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να το γράψω, πώς τον είπες. Λιταλιάνο, είναι ο Τότο Κουτούνιο. CU, Κουτούνιο. Το 1983. Για δες εδώ. Ποιος είναι τούτος. Έλα, δεν μπορεί. Δεν χρειάζεται καν να το δεις. Γιατί η φωνή. Εγώ είμαι οπτικός τύπος. Η φωνή. Συγγνώμη, εδώ δεν τον αναγνωρίζεις έτσι. Όχι. Δηλαδή. Δεν τον αναγνωρίζεις. Καλά, η φωνή. Έλα, Λέσια. Τον έχει βγάλει και η Ρούλα Κορομιλά, τον είχε φέρει παλιά. Σε κάποιο. Α, ο Παβαρότη. Όχι ο Παβαρότη. Ο Ραμαζότη. Ο Έρος Ραμαζότη. Όχι ο Παβαρότη. Αυτό είναι το 1986, πήρε την πρώτη θέση και είναι το αντέσιο του. Έτσι είναι. Στην ουσία είναι από τα πρώτα. Τα οποία καθιέρωσαν τον Έρος Ραμαζότη, είναι παιδί εδώ βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Εγώ στην αρχή λέω, δεν μπορεί. Ο δίδυμος αδερφός του... Είναι, πού θες να τον γνωρίσω καλά, εγώ δεν είχα γεννηθεί. Είναι το 1986. 86, μόλις είχα γεννηθεί. Α, εντάξει, οκ. Λίγο πριν δηλαδή. Όταν λέω λίγο, ξέρεις, υπολογίζεις. Πρώτη θέση το 1986. Α, και αυτό είναι πολύ γνωστό. Συγγνώμη κύριε οδηγέ, να προσέχεις. Αυτό το έλεγε ο... Το νου σου κύριε οδηγέ. Αυτό Καλλύρη. Ναι, ο Καλλύρης. Πάνος Καλλύρης, ναι. Αυτό είναι το 1993, άλλη μια μεγάλη Ιταλίδα που έκανε καριέρα. Είναι η Λάουρα Παουζίνη. Είδες. Πολύ. Και πόσα κομμάτια είναι, έχουν ξεκινήσει από το Σαν Ρεμό και πόσα κομμάτια το από αυτά, τουλάχιστον τα 5 μέχρι τώρα, τα έχουμε ακούσει εμείς στα ελληνικά και έχουν κάνει επιτυχία. Μα όλα σχεδόν τα έχουμε μεταφράσει. Εκτός του ότι τα χρησιμοποιούμε απόκριες και τέτοια, τα έχουν πει Έλληνες καλλιτέχνες σε ένα ελληνικό στίχο. 1993. Εδώ, Λάουρα Παουζίνη, βέβαια μία από τις μεγάλες Ιταλίδες. Πολύ ωραίες παραγωγές, Ωραίες, κοίταξε, και παρόλο τη δεκαετία, με ορχήστρα, βέβαια κάποια στιγμή καταργείται η ορχήστρα, την καταργήσαν και όπως τη Eurovision πήγε σε playback μαζί με pre-recorded, δηλαδή με προγραμμένη, ας πούμε, ηχογραφημένη μουσική. Κατέβησαν τις ορχήστρες που δεν είμαι σίγουρος αν είναι και πολύ καλό αυτό που κάναν. Το επόμενο. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης επίσης, δηλαδή νομίζω τα καλύτερα... Κοντε... Ποιος είναι? Ποιος είναι? Έλα. Αυτό είναι το 1995. Ο Αντρέα Μποτσέλη με το Κοντέ Παρτιρό. Κοντέ Παρτιρό, είναι το 1995. Δεν μου θυμίζει κάτι. Όχι, Μποτσέλη. Ο Αντρέα Μποτσέλη είναι από τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, ναι, τύπου επίπεδου. Όχι, σαν όνομα, ναι, τενόρος, ενώ σαν εικόνα τενόρος δεν είναι. Και τέτοιο. Δεν τον έχω δηλαδή να βλέπω. Έχει έρθει και εδώ Ελλάδα. Εμφανίζεται η Ρόδιο και εντάξει, είναι, ο άνθρωπος είναι επίπεδου Παπαρότη. Αυτό είναι. Το θυμάσαι αυτό? Δεν μπορεί, γιατί ναι. Στην Ελλάδα ήταν αγαπημένο. Αυτό είναι, εδώ μπαίνουμε τώρα και σε πιο καινούρια κομμάτια. Είναι το Il Volo, το Grande Amore, το 2015. Το οποίο... Τι κομμάτι είναι, τώρα τα τρία παιδιά, μπαίνει. Ναι. Αυτό είχε βγει... Εδώ παιδιά, αυτό που θυμίζει τότε που κατέβαινα από τη σκάλα εκεί στο Μιλάνο και τέτοια. Εκεί, security, αυτά, φώτα, flash. Τι λοιπόν, μου θύμισες τώρα, πω ανατρίχεσαι. Αυτό είχε βγει τρίτο στην Γεροβίζιο. Αυτό είχε βγει τρίτο στην Eurovision και πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού. Στο τελευότιμο. Oh.
Ιλβόλο, τα τρία νέα παιδιά, τα οποία surprise παίρνουν και φέτος μέρος στο Σαν Ρέμο. Ναι. Και πάνε πάλι για Eurovision δηλαδή. Άκου μουσική. Ναι, εντάξει, είναι εκπληκτικό. Σε καθυλώνει. Εντάξει, είναι καθυλωτική. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες συμμετοχές της Ιταλίας στην Eurovision. Και ήταν και το δικό μου αγαπημένο τότε, έτσι. Το δικό μου αγαπημένο. Πόπο και το κλείσιμό τους είναι... Το κλείσιμο ήταν εκπληκτικό. Δεν υπάρχει. Αυτό υπήρχε κομμάτι που να μην ξέρεις. Όχι, όλα τα ξέρω. Καλά, βέβαια μην κλείνεις και σαν και εμένα, γιατί εγώ είμαι και ένα jukebox. Σ' έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Ποιος σου άρεσε περισσότερο από όλα αυτά? Όλα μου άρεσαν. Το τελευταίο νομίζω που ήταν το clue, έτσι μου έκανε εμένα αυτό το... Το αγαπημένο μου είναι το τελευταίο, αλλά θέλω όμως να παραδεχτώ ότι το πρώτο που ξεκινήσαμε, το ταν ταραν ταρα, γιατί έχει ξεπεράσει... Εννοείς, είναι κλασικό. Είναι κλασικό και περνάει σε όλες τις γενιές. Ναι, οπότε θεωρώ ότι ένα κομμάτι όταν καταφέρει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι οφείλει να... Αυτό είναι σεβασμό, ας πούμε, respect. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο βιντεάκι που είναι μικρό, που είναι οι συμμετοχές του 2019. Είναι γρήγορα, ένα δίλεπτο δηλαδή. Ωραία. Θα δούμε τις συμμετοχές του 2019, όπου θα εξηγήσουμε κιόλας. Ο διαγωνισμός εδώ πέρα είναι Φλεβάρι, είναι 5 με 9 Φλεβάρι, όπου μπορούμε να δούμε το βίντεο παρακαλώ. Ναι. Πολύ ωραία, ακριβώς. Και το τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει, αυτές είναι οι συμμετοχές στο Σαν Ρέμο 2019. Είναι το επίσημο site στην ουσία που έχει βγάλει 24 καλλιτέχνες. Πάολα! Όχι, ρε, είναι καλά, δεν είναι η Πάολα, η γνωστή. Όχι, το ξέρω! Δεν είναι η γνωστή Πάολα. Το κομμάτι το οποίο έχω επιλέξει σαν. Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν. Που έχω επιλέξει για σαν μουσικό χαλί εδώ πέρα είναι αυτό τη Eurovision στην ουσία. Αυτό που ήταν το περσινό. Αυτό που πήγε πέρσι στη Eurovision. Το οποίο ξέρεις και εσύ ότι το νικητήριο του Σαν Ρέμο έχει την πρώτη. Σαν προτίμηση, ρωτάνε τον καλλιτέχνη αν θέλει να συμμετέχει στη Eurovision. Έχει δικαίωμα να πει όχι. Είναι απόφαση δηλαδή του καλλιτέχνη και της εταιρείας προφανώς τον μανατζάρι. Και μετά η Ράι αποφασίζει με ποιο τρόπο θα στείλει τραγούδι. Είναι 4 οι βραδιές, είναι η 3η 5 Φλεβάρι, η 4η, η 5η και η Παρασκευή και το Σάββατο. Την 3η 5 Φλεβάρι θα εμφανιστούν και οι 24 επί σκηνής. Την 4η οι 12 από τους 24 που έχουμε επιλέξει. Την 5η οι άλλοι 12. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό που είπαμε με τα ντουέτα, δηλαδή θα τραγουδήσουν μαζί με έναν καλλιτέχνη, θα το πούνε σαν ντουέτο, οπότε θα είναι με έναν διεθνούς φήμη και ο ίδιος ο τραγουδιστής. Και το Σάββατο θα εμφανιστούν πάλι για την τελευταία το τελευταίο performance. Όλοι. Είναι τεράστιο το show, είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν καταλήγουν από τους 12 ή 6 και αυτά και όχι, να φτάσουμε. Ήτανε παλιά, ήτανε στο παρελθόν το elimination που λέγανε, δηλαδή πηγαίνανε με τον αντίθετο τρόπο, πηγαίνανε δηλαδή με τους αποκλεισμούς για να καταλήξουν στους καλύτερους. Στον ένα, ναι. Τώρα όχι, οπότε την τελευταία βραδιά εμφανίζονται και 24, είναι τεράστια βραδιά, αλλά είναι δηλαδή η τηλεθέαση που έχει στη συγκεκριμένη χώρα και στην πορεία σε ξένες χώρες, γιατί εξάγεται, το δείχνει και η Αυστραλία, ας πούμε, όπως και τη Eurovision, εξάγεται και σε άλλες χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή τραβάει κάτι νούμερα, βαράει κάτι νούμερα απίστευτα. Και το Σάββατο είναι η τελευταία. Καλλιτέχνες βγάζουν τους τρεις πρώτους. Να πούμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι με televoting. Ψηφίζει το κοινό από την τηλεόραση, το κοινό που είναι στο ίδιο το θέατρο, είναι το θέατρο Άριστον, εκεί το κάνουμε στο Σαν Ρέμο. Το κοινό το οποίο βλέπει τηλεθεατές και έχουμε δύο κριτικές επιτροπές. Ξυπνήσαμε. Έχουμε δύο-τρεις επιτροπές οι οποίες ψηφίζουν, η Επιτροπή των Ειδικών και η Επιτροπή των Ειδικών, στο τέλος, έτσι, είναι το φινάλε. Η Επιτροπή των Ειδικών και η Επιτροπή των Δημοσιογράφων. Αυτό ήταν το Σαν Ρέμο. Σαν Ρέμο, λοιπόν, από εκεί που από το 1950, κάτι έτσι δεν είναι. 1951 ξεκίνησε, είναι η αρχή πολλές φορές και για την Eurovision και πραγματικά πόσα κομμάτια είδαμε ότι ξεκίνησαν από εκεί και κάνανε επιτυχία ακόμα και στην Ελλάδα. Γιώργο Γκόλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα φύγουμε και οι δύο. Θα με ακολουθήσεις μέχρι το κέντρο του Περιστερίου, σε ένα από τα δύο πολυιατρία πραγματικά μοναδικά του πλαστικού χειρουργού κυρίου Γιώργου Τσακώνη. Αν το θέλεις, κάναμε μια εισβολή
τον αναγκάσαμε με ωραίο τρόπο να αφήσει για λίγο τον κόσμο για να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα για την αναγεννητική ιατρική και για ανέμακτες, γρήγορες και αποτελεσματικές μεθόδους που μπορείτε να έχετε και μόλις σε 5, 10, 7 ή και 20 λεπτά να φύγετε πιο ανανεωμένες, πιο ανανεωμένοι, πιο φρέσκες και πιο φρέσκοι από ποτέ. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε να κλείσω αυτή την εκπομπή με πολύ ωραίο θέμα και πάνω απ' όλα με ομορφιά και αν το θέλεις με τις μεθόδους εκείνες που σταματάμε το χρόνο σήμερα κιόλας. Γιατί ξαγρυπνάς μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Όπως ακριβώς καταλάβατε, νομίζω ότι στα χέρια του ειδικού πάντοτε η ομορφιά έχει και μέλλον. Και αν το θέλεις, το μέλλον όταν ο ειδικός έχει το όνομα Γιώργος Τσακώνης, είναι σίγουρο ότι η ηλικία ή ο χρόνος δεν θα περάσει ποτέ από πάνω μας. Και μη μου πεις εσύ τίποτα, αυτά τα λέω εγώ και όλοι αυτοί οι φίλοι σου παύλα πελάτες που όλα αυτά τα χρόνια σε εμπιστεύονται. Τι κάνεις Γιώργο μου? Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι είμαστε σε ένα από τα δύο ιατρεία σου εδώ στο κέντρο του Περιστερίου και θέλω πάρα πολύ να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος ξέρεις μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα διάφορα blogs, μέσα γενικότερα από τα social media διαβάζουν πολλά πράγματα, λένε αυτό είναι καλό, κοίτα πώς έγινε εκείνη, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάντοτε όμως η εμπειρία και αν το θέλεις και τα αποτελέσματα που ένας γιατρός όπως εσύ ως πλαστικός χειρουργός όλα αυτά τα χρόνια έχεις δείξει στην πορεία σου μπορεί να επισημοποιήσει ή να διασαφηνίσει. Πολλές οι νέες μέθοδοι αναγέννησης αν το θέλεις προσώπου, σώματος, γενικότερα ομορφιάς. Και ο χρόνος όσο περνάει οι νέες πρακτικές, οι νέες τεχνικές και γενικότερα η τεχνογνωσία που ακολουθείς εσύ και σε κάποιες από αυτές είσαι και πρωτοπόρος δίνουν ένα πιο σίγουρο και ωραίο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Καταπληκτικό αποτέλεσμα μιλάμε Αλέξανδρε, μιλάμε για καινούργιες τεχνικές. Η τελευταία τεχνική που χρησιμοποιούμε ονομάζεται New York Lifting και είναι μη επεμβατικό lifting το οποίο συνδυάζουμε την τεχνολογία με κάποιες ενέσιμες θεραπείες. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σφαιρικό αποτέλεσμα σε όλο το πρόσωπο. Σωστά. Από την κάθε λεπτομέρεια, διορθώνουμε την κάθε λεπτομέρεια του προσώπου με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια.
Αυτό που θέλω να πω στους φίλους μας είναι ότι ο Γιώργος Τσακώνης είναι ένας πλαστικός χειρουργός πάρα πολλών χρόνων, που σαφώς όλα ό,τι αφορούν έναν πλαστικό είναι μέσα στις δεξιότητες του και τις ικανότητες του, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ καθημερινό να μου δώσει συμβουλές για την αύξηση της τύφους, για τη λιπαναρρόφηση, για το από εδώ, για το από εκεί, γιατί όλα αυτά όλοι μπορούν να τα μάθουν παντού. Εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις μεθόδους που προανέφερες, γιατί ο Έλληνας και γενικότερα ο άνθρωπος, ό,τι είναι πιο γρήγορο, πιο μη επεμβατικό, πιο ανέμακτο και πιο αποτελεσματικό, ξέρεις ότι το προτιμάει. Όταν λέμε λοιπόν αναγεννητική ιατρική, ποιες είναι εκείνες οι τεχνικές που μπορεί κάποιος να έχει μέσα από σένα και από τους συνεργάτες σου, έτσι ώστε και σε ποια μέρη του σώματος ή τμηματικά σε ποια μέρη του προσώπου μπορεί να έχει άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα? Με την αναγεννητική ιατρική μιλάμε ότι μπορώ να βελτιώσω την εμφάνιση του ανθρώπου από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Διότι χρησιμοποιώ τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα, τα οποία τα λαμβάνω μέσα από τον ίδιο τον ασθενή ή παύλα υποψήφιο, από το λίπος του ή από το αίμα του, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσω την εμφάνισή του, να βελτιώσω την ποιότητα του μαλλιού του, να βελτιώσω την ποιότητα του δέρματός του, τη σύσφυξη. Πλέον η ιατρική κάνει θαύματα, Αλέξανδρε. Άρα δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε, Γιώργο, είναι ότι εμείς παίρνουμε λοιπόν από τον ίδιο μας τον οργανισμό τα βλαστοκύτταρα, έτσι δεν είναι? Αυτά εσύ με το ειδικό μηχάνημα και τους συνεργάτες τα επεξεργάζεσαι και τα ίδια μας τα ξαναβάζουμε να δουλέψουν και να αναγεννήσουν τον οργανισμό. Αυτά λοιπόν μπορεί να μπουν για αναγέννηση του προσώπου, του δέρματος, στο σώμα, ακόμα όμως και στα μαλλιά, που και για τους άντρες κυρίως βοηθούν πάρα πολύ την τριχοφυΐα και την τριχόπτωση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Βεβαίως, δίνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο σταματάει καταρχάς την τριχόπτωση, βελτιώνει την ποιότητα της τρίχας, στην ουσία την κάνει πιο υγιή, και αυτό το χνούδι που πολλές φορές έχουμε εμείς οι άντρες ή ακόμα και οι γυναίκες με προβλήματα γυροειδούς αλοπαικίας, έρχεται το μαλλί σιγά σιγά και αναγεννάται. Είναι μία μέθοδος η οποία είναι πρωτοποριακή, από τους πρώτους που στην Ελλάδα εφαρμόζεις, με φοβερά αποτελέσματα, όπως μπορείτε βέβαια πάρα πολλά από τα αποτελέσματα και από όλες τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιεί ο κύριος Γιώργος Τσακώνης να δείτε μέσα στο tsakonis.gr. Εκεί μπορούν να βρουν τα πάντα για σένα από όλη την Ελλάδα που μας βλέπουν. Απλά θέλω να πω ότι είναι όμως και μία γρήγορη ουσιαστικά μέθοδος. Δηλαδή, πολλοί θα σου λένε πόσες φορές πρέπει να το κάνω αυτό για να έχω ένα λαμπερό πρόσωπο, για παράδειγμα, γιατί γίνεται αναζωγόνηση και του δέρματος του προσώπου. Πόσες φορές πρέπει να πάω, πόση ώρα θα χρειαστώ στο ιατρείο, θα πονέσω, θα καταλάβω κάτι? Τι θα απαντήσουμε σε όλα αυτά? Όλα αυτά είναι κάποιες ερωτήσεις οι οποίες καταρχάς λύνονται σε ένα ραντεβού που μπορεί να έχουν μαζί μου οι ασθενείς ή οι υποψήφοι. Σε γενικές γραμμές όμως μπορώ να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει γύρω στα 20 λεπτά, με τοπική αναισθησία ή καθόλου αναισθησία. Μπορούμε να πάρουμε ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε από τον ίδιο τον υποψήφιο, να τα χρησιμοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή στον ίδιο τον υποψήφιο, ώστε σιγά 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 ή σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και άμεσα να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα μπορεί να είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, στις ρητίδες, μπορεί να είναι στην σύσφυξη του δέρματος, στα μαλλιά, ακόμα και σε περιοχές που υπάρχουν ελλείμματα ή εγκάφματα. Είναι μία μέθοδος αναγεννητικής ιατρικής, όπως ακριβώς τη λέμε, η οποία ενδείκνυται από κάποιες ηλικίες και μετά, Γιώργο, ή μπορεί να είναι και να λειτουργεί και προληπτικά για αυτούς που θέλουν απλά ανανέωση του ίδιου του οργανισμού? Μία δηλαδή κοπέλα, μία κυρία που είναι στα 30 της χρόνια, στα 35, στα 28, μπορεί να κάνει μία τέτοια θεραπεία προσώπου ως έτσι αναγέννηση, αναζωγόνηση και λάμψη? Βεβαίως, γιατί μπορεί να γίνει στα πλαίσια της συντήρησης του προσώπου, όπως είπες εσύ. Μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας θεραπείας ανανέωσης του προσώπου. Μια φρεσκάδα να μας δώσει. Να μας δώσει έτσι στο αισθητικό κομμάτι κάτι το οποίο θα μας συντηρήσει για τα επόμενα χρόνια.
Είναι μία μέθοδος η οποία σε 20 λεπτά, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος και αν γίνεται, έχεις τελειώσει και φεύγεις. Μετά μπορώ να βγω έξω, αν το έχω κάνει π.χ. στο πρόσωπο ή στα μαλλιά, γιατί στο σώμα και η φορά στο ρούχο σου, και να πάω στη δουλειά μου, να πάω για καφέ, να κυκλοφορήσω άνετα, ή θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι για κάποιες ώρες ίσως δεν πρέπει να βγουν στον ήλιο ή στον κόσμο ή σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές, Αλέξανδρε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε και να βγούμε μετά να συνεχίσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα, καθημερινότητά, το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας μας. Ωστόσο όμως, σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια μικρή μελανίτσα, θα μπορέσουμε να την καλύψουμε με κάποιο cover, κάποιο make-up, με κάποιον τρόπο δηλαδή, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα της ημέρας. Το σίγουρο πάντως είναι, γιατί έχω δει πάρα πολλές φίλες, ειδικά στο πρόσωπο, για τη λάμψη και την, αν το θέλεις, το να σταματάμε το χρόνο με την μέθοδο αυτή, είναι ότι αυτό όλο, ακόμα και αν έχει μια μικρή κοκκινίλα, διαρκεί για 1-2-3 ώρες, που αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το δέρμα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να φύγει και να μην έχει απολύτως τίποτα, κάποιος να έχει μια κοκκινίτσα, κοκκινίλα μικρή, όπου σε 1-2 ώρες έχει εξαλειφθεί και έχει φύγει. Μιας και μιλάμε για μη επεμβατικές μεθόδους, γιατί και η αναγεννητική ιατρική, αν το θέλεις, ενισχύει και υποστηρίζει τις μη επεμβατικές μεθόδους, θα ήθελα λίγο να μου πεις ποιες άλλες πολύ πρωτοποριακές και καλές, σωστές μη επεμβατικές μεθόδους προτείνεις στις γυναίκες, διώχνοντας και εξαλείφοντας λίγο τα σημάδια του χρόνου και της γύρανσης. Για παράδειγμα, ξέρω ότι έχεις ένα, θα μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί το έχω δει και από μένα, ένα καταπληκτικό χέρι, γιατί αυτό μετράει για μένα στον πλαστικό, στην τοποθέτηση υαλουρονικών. Πολλές γυναίκες το όνομα τσακώνης το έχουν συνδέσει με τις απίστευτες, πραγματικά όσον αφορά το αποτέλεσμα, βλεφαροπλαστικές. Όμως, επειδή είσαι ένας γιατρός που είσαι κοντά στον φύλο ασθενή ενδιαφερόμενο και δεν τον βλέπεις ως πελάτη, όταν δεν ενδείκνεται, πολλές φορές έχεις προτείνει τους μαύρους κύκλους, κάποια σημαδάκια, κάποιες ρητιδούλες, γρήγορα και ανέμακτα με τα συγκεκριμένα υλικά που πλέον είναι πολύ καλά και σαν υλικά και σαν εταιρείες που συνεργάζεσαι, να έχουν ένα γρήγορο αποτέλεσμα για κάποια χρόνια και όταν φτάσουμε στο σημείο να χρειαστούμε την επεμβατική μέθοδο, να πάμε. Για παράδειγμα, οι μαύροι κύκλοι των ματιών μπορούν να έχουν ένα γρήγορο αποτέλεσμα, και ποιο θα είναι αυτό? Αλέξανδρε, υπάρχει μια καινούργια θεραπεία που λέγεται eye lifting, δηλαδή που σημαίνει, σημαίνει lifting των ματιών, και το οποίο ακριβώς αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι, είναι τελείως ανέμακτη. Πρόκειται για κάτι ενέσιμο σε συνδυασμό με κάποιες βιταμίνες και κάποια ιχνοστοιχεία, τα οποία γίνονται ακριβώς κάτω από τον κύκλο του ματιού, κάτω από τις σακούλες των ματιών, και εξαφανίζει τα σημάδια του χρόνου, εξαφανίζει τα σημάδια της κούρασης. Και μάλιστα το αποτέλεσμα είναι ορατό από τα πρώτα 2-3-5 λεπτά. Βλέπεις τι έχεις φτιάξει και λες, κοίτα το πριν, το ένα μάτι, και κοίτα το μετά. Ακριβώς. Εκεί είναι πραγματικά δηλαδή που γοητεύονται, που νιώθουν αυτοπεποίθηση οι υποψήφιες και οι υποψήφοι που κάνουν τις θεραπείες, και νιώθουν μια πραγματική δηλαδή ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι, όπως και κάποιες φίλες μου που ήδη έχουν έρθει σε σένα, ότι δεν είναι απαραίτητα μόνο σημάδι του γύρατος. Πολλοί άνθρωποι από τη φύση τους έχουν λίγο παραπάνω μαύρους κύκλους στα μάτια ή αυτή την άβλακα που τους, αν το θες, τους δείχνει πιο μεγάλους. Άρα και σε αυτούς επεμβαίνουμε με ανέμακτο και γρήγορο τρόπο, ο οποίος διαρκεί αυτή η, αν το θέλεις, η θεραπεία, και το αποτέλεσμα θα μας κρατήσει για πόσο καιρό? Αλέξανδρε, τα κουρασμένα μάτια, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είναι αποτέλεσμα γονιδιακό. Πρόκειται για κληρονομικότητα. Σημαντικό. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές βλέπουμε τους υποψήφιους ότι μοιάζουν ακριβώς με τους γονείς τους, με τους παππούδες τους. Έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Εκεί έρχεται αυτή η ανέμακτη τεχνική να βελτιώσει την κούραση στα μάτια, να κάνει αυτό που λέμε το eye lifting, για να διορθώσει το πρόβλημα, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα διάρκειας τουλάχιστον 1,5 έτους, που μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας. Αυτό έχει να κάνει και με τον εκάστοτε οργανισμό, γιατί κάθε οργανισμός είναι πολύ διαφορετικός και αντιδρά και διαφορετικά. Οπωσδήποτε αντιδρά διαφορετικά. Ο κάθε οργανισμός έχει μια τάση να διορθώνει ή να επουλώνει τις πηγές του διαφορετικά. Έτσι, πολλές φορές αυτά τα ειδικά τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να διορθώσουμε τις ατέλειες, ο οργανισμός τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Εάν έπρεπε να προτείνεις γρήγορες, ανέμακτες, μη επεμβατικές, έτσι, μεθόδους, και αν το θέλεις,
που τα περισσότερα πρόσωπα έχουν περισσότερη ανάγκη. Έρχονται 10, 20, 30 γυναίκες λοιπόν σήμερα στο ιατρείο σου. Πού βλέπεις ότι περισσότερο με τη διατροφή, με τον κακό ύπνο, με το τρέξιμο, με το άγχος, με το στρες, ποια είναι τα σημεία που φαίνονται με τη δική σου μεγάλη εμπειρία το γύρας σε ένα πρόσωπο μιας γυναίκας και κατ' επέκταση και σε πολλούς άντρες? Εσύ δηλαδή για να δεις αν ένα πρόσωπο είναι κουρασμένο θα το κοιτάξεις αυτό που λέμε στα μάτια, στις ρινοπαριακές και πάνω από το χείλος? Πού φαίνεται πιο πολύ το γύρας? Αλέξανδρε, πιστεύω ότι το γύρας φαίνεται περισσότερο στα μάτια, γιατί εκεί εστιάζουμε. Mm-hmm. Βελτιώνοντας όμως μια περιοχή, όπως είναι τα μάτια, μετά το μάτι μας έχει την τάση να πηγαίνει στο επόμενο σημείο, αδύναμο σημείο. Άρα πρόκειται για μια συνολική εκτίμηση του προσώπου, ώστε να βελτιώσω το πρόσωπο φτιάχνοντας στην ουσία μια θεραπεία ειδική που λέγεται New York Lifting και περιλαμβάνει όλες τις περιοχές. Από τα μάτια, τα ζυγωματικά, το μέτωπο, το μεσόφριο, τις ρινοπαριακές και φτάνουμε στο λαιμό, ο οποίος λαιμός πραγματικά είναι ένα συγκεκριμένο σημείο που με την τεχνική του New York Lifting έρχεται και ανανεώνεται, αναπλάθεται και σηκώνεται. Εάν έπρεπε να με το χέρι στην καρδιά, γιατί πάντοτε και γι' αυτό σε αγαπάνε όλοι οι ασθενείς σου και σε στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, έπρεπε με το χέρι στην καρδιά να μου πεις γενικότερα, που αυτό το ξέρω την απάντηση, απλά είναι ρητορική ερώτηση, ότι όταν δεν χρειάζεται με μεγάλη ανάγκη το νηστέρι, δεν είσαι υπέρμαχος στο να πηγαίνουμε στο νηστέρι. Πιο πολύ για σένα πιστεύεις όλες αυτές τις αναγεννητικές μεθόδους όταν μπορεί να καλυφθεί ένα πρόβλημα χωρίς να μπούμε σε επεμβατική διαδικασία. Αλέξανδρε, πραγματικά νομίζω ότι ο άνθρωπος και γενικά ο υποψήφιος που θέλει να βελτιώσει την εμφάνισή του πρέπει να ξεκινήσει από το σωστό σημείο. Και λέγοντας σωστό σημείο εννοώ πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά από νωρίς. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε καταρρεύσει το πρόσωπό σωστά μας από μια μεγάλη αυξομοίωση βάρους. Θέλουμε, σκοπεύουμε να χάσουμε βάρος. Κάναμε το πρώτο βήμα και ξεκινήσαμε να χάνουμε βάρος. Πιστεύω ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο θα πρέπει να ξεκινήσουμε να φροντίσουμε το πρόσωπό μας. Mm-hmm. Να φροντίσουμε να κάνουμε κάποιες θεραπείες, οι οποίες είναι ανέμακτες, ώστε να βελτιώσουμε την εμφάνιση του προσώπου μας. Ώστε να μην καταρρεύσει στη συνέχεια. Σωστά, και να μην φτάσει να έχουμε μεγάλη ανάγκη. Δεν θα μπορούσα να φύγω από την πρώτη μας αυτή επαφή, αλλά επειδή ξέρω ότι πάντα τον διακόπτουμε και τώρα να ξέρω ότι τα άλλα δύο ιατρία περιμένουν οι κυρίες και δεν θέλω να περιμένουν, γιατί η γυναίκα ξέρει πολύ καλά ότι όταν δεν είναι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, τον πρώτο άνθρωπο που σκέφτεται είναι ο πλαστικός, ο γιατρός που θα την ομορφύνει εξωτερικά και ο κομμωτής. Αυτά τα δύο θέλει μια γυναίκα για να είναι πάντα ευτυχισμένη. Η υπερβολή είναι κάτι που σε χαλάει και έχω δει και πολλές πελάτησες, εγώ ο ίδιος που έχω αρκετά συχνά για να σε δω πρώτα απ' όλα γιατί είσαι φίλος, να τους λες δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, να μην κάνεις άλλο, είναι πάρα πολύ καλό, ενώ για σένα θα έπρεπε να το κάνεις, να πάρεις τα χρήματά σου, αλλά τις λες όχι, δεν θα κάνουμε άλλο. Θεωρείς ότι πρέπει λίγο να το προσέξουν, γιατί η υπερβολή αρχίζει και παραμορφώνει τελικά από τον αναδεικνύει? Αλέξανδρε, πιστεύω ότι πάντα ο γιατρός σε συνεργασία με την υποψήφια θα πρέπει να πατάνε σε γερές βάσεις και να στηρίζονται πάνω στο σκεπτικό του φυσικού αποτελέσματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικό αποτέλεσμα με διάρκεια, εγγυημένα. Αυτό είναι το μότο μας. Φυσικό αποτέλεσμα με διάρκεια εγγυημένα. Για σένα πολλές φορές, και αυτό είναι που σε κάνει να ξεχωρίζεις, είναι ότι σ' αρέσει στις ασθενείς σου και στους ασθενείς σου, γιατί έχεις και πάρα πολλούς άντρες, να λένε «Μα καλά, τι έχεις κάνει, μα εσύ είσαι πιο νέος από ποτέ», χωρίς να λένε «Μα καλά, πλαστικοποιήθηκες». Αυτό για σένα είναι η μεγαλύτερη, αν το θέλεις, το περισσότερο και το μεγαλύτερο χειροκρότημα, το να βλέπουν την ανανέωση, χωρίς όμως να λένε «Μα εσύ έγινες ένας άλλος». Αλέξανδρε, το στοίχημα είναι ένα. Ομόρφινες, ξεκουράστηκες και φαίνεσαι πάρα πολύ φρέσκια. Είναι το μότο μας αυτό, διότι το ωραίο αποτέλεσμα δεν φαίνεται, δεν διακρίνεται σαν θεραπεία. Το ωραίο αποτέλεσμα είναι το φυσικό αποτέλεσμα της φρεσκάδας. Αυτό ακριβώς.
Πριν φύγω και θα μου επιτρέψεις και μπροστά στους τηλεθεατές μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι θα ανανεώσω πάλι το ραντεβού μου στην επόμενη εβδομάδα, γιατί έχω να μου πεις και άλλα πράγματα και με μια θεραπεία πολύ ιδιαίτερη που θα κάνουμε στη συνεργάτη μου, μείνετε συντονισμένοι ζωντανά στη Βίκη την Πάδα, που όπως λες είχε ένα πρόβλημα στο λαιμό και θα κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία που και εγώ πρώτη φορά την άκουσα όταν της είπες ότι μόνο αυτό ενδείκνυται, να προετοιμάσουμε το κοινό για την επόμενη μας τηλεοπτική συνάντηση που θα δείξουμε τι. Πρόκειται για μια θεραπεία ανανέωσης του μπούστου και του κάτω τριτημόριου του λαιμού. Που λέγεται. Η οποία είναι ενέσιμη θεραπεία και λέγεται Super Lifting of the Boost. Αυτό να το κρατήσετε ως σημείωση στην επόμενη εβδομάδα, πάλι εδώ τηλεοπτικά από το Μη Μου Πεις Updated από την Ελλάδα και την Κύπρο στο ιατρείο του κ. Τσακώνη, για να δείξουμε με μοντέλο μας τη Βίκη Μπάδα που το χρειάζεται κιόλας και την ευχαριστούμε που θα κάτσει ζωντανά να το δείξουμε αυτή τη θεραπεία, για να δείτε και την ανανέωση και τη διαφορά. Δεν θα φύγω όμως αν δεν ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Τελικά η ναυαρχίδα των μη επεμβατικών θεραπείων που μπορεί να έχει σε ένα πλαστικό κάποιος ή κάποια, είναι αυτό που όλοι έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια, το Botox? Θα έλεγα έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από αυτό. Έχουμε φύγει πάρα πολύ από αυτό. Γιατί όταν σε βλέπει κάποιος σου λέει, βρε εσύ τι έκανες Botox? Μα δεν κάνει τα πάντα το Botox. Έχουμε φύγει από αυτή την κατηγορία. Αλέξανδρε, βρισκόμαστε αλλού. Η αναγεννητική ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Βρισκόμαστε σε άλλο επίπεδο πλέον. Υπάρχουν τεχνικές όπως περιέγραψα προηγουμένως για το New York Lifting, το οποίο είναι άκρος ανέμακτο και δίνει αποτελέσματα πολύ σημαντικότερα από το Botox και με μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό είναι από 1 μέχρι και 2 χρόνια ανάλογα το πρόσωπο, αυτό κατάλαβα. Ακριβώς. Άρα, αυτό που μπορούμε έτσι κλείνοντας να πούμε είναι ότι μέσα σε 20 λεπτά στα χέρια του εξειδικευμένου και πλέον ειδικού γιατρού μπορείς να φύγεις για άλλα 2 χρόνια, μπορεί και 2,5 ανάλογα το δέρμα και τον οργανισμό, έτσι δεν είναι, να φύγεις έχοντας σταματήσει το χρόνο και έχοντας, αν θέλεις, κάποιες φορές γυρίσει και το χρόνο και πιο πίσω. Άρα, 20 λεπτά από το χρόνο σου, πρόσεξε, στα χέρια του ειδικού, σταματάει ο χρόνος και γυρίζει πίσω. Αυτή είναι η πρόταση δική μου για μένα, αυτή είναι η πρόταση που πρεσβεύει και πρωτοποριακά τόσα χρόνια ο κύριος Γιώργος Τσακώνης που σήμερα μας άνοιξε το ιατρείο του. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα βρεις ένα 20 λεπτάκι, μισή ώρα με τη Βίκη Μπάδα να κάνουμε άλλο ένα την επόμενη εβδομάδα, γιατί το υποσχεθήκαμε. Με ιδιαίτερη χαρά μου, Αλεξάνδρε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είσαι ένας πολύ καλός γιατρός, δεν τα ακούς από μένα, τα ακούς από όλο αυτόν τον κόσμο που σε επιλέγει, μέχρι και από την επαρχία που έρχονται για σένα, αλλά αυτό που μ' αρέσει που ακούω από τις φίλες, τους φίλους, τους πελάτες, είναι ότι είσαι ένας πολύ καλός γιατρός, αλλά πάνω απ' όλα είσαι ένας πολύ καλός τους φίλους. Και είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός να βγαίνει και να χαιρετάει και να φιλάει και να μιλάει με τον κάθε ένα ξεχωριστά με το που θα μπει στο ιατρείο του. Ξέρεις, γιατί κάποιοι γιατροί περιμένουν μέσα με την ένεση στο χέρι να μπει η πελάτησα. Εσύ, όταν θα έρθει κάποιος, το έχω δει πολλές φορές και δεν το έχω πει ποτέ, θα το πω τώρα στην κάμερα γιατί έτσι έχω συνηθίσει να τα μοιράζω με τους τηλεθεατές μου, θα χαιρετήσεις όλο τον κόσμο και τους συνοδούς με το που θα μπουν στο ιατρείο σου και θα συνεχίσεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Είναι τιμή δικιά μου που πραγματικά βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο ιατρείο μας. Είναι τιμή δικιά μου γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε αυτό το χώρο με τιμάει με την παρουσία του. Βεβαίως. Και αυτή την τιμή που μου κάνει πραγματικά τη σέβομαι και την εκτιμώ αφάνταστα. Νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου, που πραγματικά νιώθω ότι είμαι ευλογημένος άνθρωπος και είμαι τυχερός άνθρωπος που σας έχω όλους εσάς. Γιώργο, καλή χρονιά, όμορφη χρονιά, αναγεννητική χρονιά, με αναγεννητική ιατρική, only by Γιώργος Τσακώνης. Επιστρέφω λίαν συντόμως εδώ πάλι, στο χώρο που δημιουργείται η ομορφιά και σταματάει ο χρόνος.